Στη σφαίρα της ακρίβειας και ο αγαπημένος μας γύρος πάβει πλέον να αποτελεί φτηνή επιλογή, με την τιμή του να πλησιάζει ολοταχώς τα 5 ευρώ. Οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες όπως το κρέας, οι πατάτες και τα λαχανικά έχουν οδηγήσει σε μια πραγματική επανάσταση στις τιμές, μετατρέποντας τον γύρο από οικονομική επιλογή σε ένα υπολογίσιμο έξοδο για τις οικογένειες. Του βλέπω κάθε μέρα όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Δεν τρώνε μόνο σουβλάκι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω πού οφείλεται. Το κόσμο έχει πιο πολλά λεφτά. Και ζήλεψε το σουβλάκι, ανέβηκε. Γι' αυτό πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, το κράτος. Γιατί επιβαρυνόμαστε εμείς τα πάντα. Όλα έχουν ακριβήνει. Λογικό είναι ότι και το σουβλάκι πλέον έχει ανέβει στην τιμή αυτή που πιστεύω ότι καλά είναι. Μπροστά σε άλλα. Οι ψητοπόλες προσπαθούν σκληρά να συγκρατήσουν τις τιμές, αλλά η ακρίβεια τους έχει σχεδόν γονατίσει με σοβαρές επιπτώσεις στον τζίρο των καταστημάτων. Το τυλιχτό που από πέρυσι κόστιζε από 3 έως 3,70 ευρώ, φέτος κοστίζει από 3,40 έως 4,20 ευρώ. Κατατιμήσει καθημερινές και στο κρέας και στις πατάτες και στις ντομάτες που είναι ντόπιες. Καθημερινά αγοράζουμε άλλη τιμή από τα χανογορά. Οπότε είναι φυσιολογικό να μην μπορούμε πια σαν επιχειρήσεις να απορροφήσουμε το ΦΠΑ. Εμείς προσπαθούμε να απορροφήσουμε την αύξηση, τα αυξημένα τιμολόγια στις προμήθειες. Προσπαθούμε και βάζουμε πλάτη όλοι και οι εργοδότες και οι υπάλληλοι και ελπίζουμε να το κρατήσουμε. Ναι, έχουν όλα αυξήσεις. Εμείς σαν μαγαζί δεν το έχουμε κάνει, σαφώς όμως γίνεται. Οι καταναλωτές, αντιμέτωποι με την γενικότερη οικονομική πίεση, έχουν μειώσει σημαντικά τις επισκέψεις στα σουβλατζίδικα, καθώς και τις παραγγελίες delivery. Οι αυξήσεις στα κρέατα που ξεπέρασαν το 12% τον περασμένο μήνα προμηνύουν ακόμη μεγαλύτερες τιμές για το αγαπημένο street food των Ελλήνων στο μέλλον. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για την κυβέρνηση είναι αυτό, ξεκάθαρα. Να δούνε τι θα κάνουν με τις αυξήσεις που γίνονται αυξήσεις σε όλα και οι μισθοί περιμένουμε να αυξηθούν ο κατώτατος πότε και πόσο. Ηρωνία. Πότε πηγαίνουμε πάλι, γιατί η Ελλάδα χωρίς σουβλάκι δεν γίνεται. Όταν μπορούμε, αλλά είναι δυστυχώς πιο δύσκολο παρά ήταν παλιά που μπορούσαμε πιο συχνά να τρώμε. Πέρα από τις ανατιμήσεις, το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί έναν ακόμη βραχνά για τα ψητοπολία. Και αν κάτω από αυτές τις συνθήκες το αγαπημένο όλων μας σουβλάκι έχει πλέον και αυτό τσιμπημένη τιμή, οι καταναλωτές δείχνουν κατανόηση και εξακολουθούν να το επιλέγουν σταθερά, αποδεικνύοντας πως παραμένει ο απόλυτος βασιλιάς του γρήγορου φαγητού.